Αισιόδοξα κοιτούν το 2023 τα μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τα οποία βρέθηκαν στο καθιερωμένο παραδοσιακό πρωτοχρονιάτικο δείπνο. Το 2023 θα είναι μια χρονιά η οποία θα προσπαθήσουν να προσελκύσουν ακόμα περισσότερες γερμανικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους και δύο πολύ δυνατές ασφαλιστικές εταιρείες, η Ergo και η Allianz, οι οποίες στηρίζουν τις δράσεις του επιμελητηρίου εδώ και αρκετά χρόνια. Πιστεύω ότι με τη Γερμανία ως έναν ισχυρό σύμμαχο στο πλάι της, η Ελλάδα μπορεί πραγματικά και αυτή τη χρονιά να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Άλλωστε, κάποιοι δείκτες της οικονομίας, όπως είναι η απασχόληση, η σχέση χρέους, η αύξηση του ΑΕΠ, θα πάνε σε ένα θετικό επίπεδο. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορέσουμε να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την ελληνική, με τη γερμανική οικονομία. Σχεδιάζουμε 5 επισκέψεις με Έλληνες υπουργούς και Έλληνες επιχειρηματίες σε 5 διαφορετικές πόλεις της Γερμανίας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν επιμελητήριο να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις από τη Γερμανία σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Κάτι που το έχουμε πετύχει ήδη και εδώ είμαι περήφανος ιδιαίτερα για το παράρτημα της Βορείου Ελλάδος, ότι έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε και να προσελκύσουμε μεγάλες εταιρείες της γερμανικής βιομηχανίας της πληροφορικής, όπως TeamViewer, P&I, που είναι πραγματικά κολοσσοί. Ο κάθε ένας από εμάς έχει το TeamViewer εγκατεστημένο στον υπολογιστή του. Εκεί που θέλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας είναι σε τομείς της παραγωγής. Μιλάμε, ξέρετε, και εμείς σαν επιμελητήριο, αλλά και όλοι οι παραγωγικοί φορείς και οι πολιτικοί, μιλάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να έρθουν περισσότερες εταιρείες από τη Γερμανία να παράξουν εδώ προϊόντα. Και βλέπετε, αυτό που συμβαίνει στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Αλβανία, έχουν εγκατασταθεί σε αυτές τις περιοχές μεγάλες, μάλλον όχι μικρομεσαίες, είναι πρέπει να κυριολεκτήσω, μικρομεσαίες γερμανικές εταιρείες που παράγουν ανταλλακτικά για την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό πολύ θα θέλαμε να το φέρουμε στην Ελλάδα για να βοηθήσουμε και την ελληνική κυβέρνηση σε αυτό που λέγεται αλλαγή παραδείγματος, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, να μην είμαστε μια κοινωνία και μια οικονομία που στηρίζεται μόνο στις υπηρεσίες, μόνο στον τουρισμό, μόνο στην ναυτιλία. Θέλουμε να παράγεται υπεραξία στην Ελλάδα. Και σε αυτό θα επικεντρωθούμε την τρέχουσα χρονιά. Με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, το Υπουργείο Παιδείας διατηρεί μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Πολύ στενή συνεργασία, ιδιαίτερα σε ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πολύ πρόσφατα ήμασταν μαζί με τον Πρωθυπουργό στη Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία πρωτοπορεί στο πολύ μεγάλο εγχείρημα της πράσινης μετάβασης. Ένα εγχείρημα το οποίο όμως για να γίνει πράξη είναι απαραίτητη η συνδρομή τεχνικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περιοχής, προσφέρουμε πλέον την ειδικότητα των τεχνικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να πώς παίρνουμε μια διαπιστωμένη ανάγκη της αγοράς και τη συνδέουμε, την κουμπώνουμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, με δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όλα αυτά, η συνεργασία μας με το επιμελητήριο είναι πάρα πολύ στενή και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά σε όλα αυτά τα ζητήματα. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος. Τα 4 χρόνια της θητείας μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχα την ευκαιρία να έχω μια εξαιρετικά επικοδομητική συνεργασία με το Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Μαζί διοργανώσαμε ταξίδια στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας που έφεραν επενδύσεις στην Ελλάδα. Μαζί λύσαμε προβλήματα μέσα στην πανδημία για πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα ή που είχαν εμπορικές σχέσεις με τη Γερμανία και λύσαμε προβλήματα εκείνης της εποχής που ήρθαν ξαφνικά και ήταν ζέοντα. Μαζί υπογράψαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας, όπου τους ορίσαμε επίσημους συμβούλους του ελληνικού κράτους για την παρουσίαση των ευκαιριών που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδύσεις στην Ελλάδα στα κρατήδια της Γερμανίας. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Μελητήριο έχει αποδειχθεί ένας πραγματικός συνεργάτης της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο είναι παραδοσιακά ένα σταθερός πυλώνας ανάπτυξης των εμπορικών και βιομηχανικών σχέσεων των δύο χωρών. Και αν θέλετε και μία γέφυρα επικοινωνίας. Ειδικά και τη δεκαετία που πέρασε, νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όπως ανέφεραν και αρκετοί από τους ομιλητές σήμερα. Η Allianz όλα αυτά τα χρόνια είναι σταθερά μέλος και υποστηρικτής όλων των ενεργειών και πρωτοβουλειών του επιμελητηρίου. Και είναι μεγάλη μας τιμή και σήμερα και χαρά να βρισκόμαστε σε αυτή την εναρκτήρια
εκδήλωση της χρονιάς. Τώρα, όσον αφορά το 2023, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά μπροστά μας και είμαι απολύτως βέβαιος και πεπισμένος ότι η ενιαία εταιρεία που θα προκύψει από τη σύμπραξη Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης θα πρωταγωνιστήσει στον ασφαλιστικό τομέα σε όλα τα επίπεδα. Είναι χαρά μας πραγματικά που στηρίζουμε για άλλη μια χρονιά το Ελληνογερμανικό Επιμελητηρίο. Η Ergo, όπως ξέρετε, είναι χορηγός αυτής της βραδιάς για εδώ και πολλά χρόνια και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Είμαστε μέρος της γερμανικής κοινότητας, έτσι, που έχει επενδύσει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει γίνει ένας πολύ επενδυτικός προορισμός. Και για την Ergo είναι μια χώρα πολύ σημαντική και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε τις ευκαιρίες από εδώ και πέρα για να αναπτύξουμε ακόμα πολύ τη δραστηριότητά μας και να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα στην Ελλάδα. Η Ergo βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ δυναμική αγορά και ειδικά αυτή την εποχή. Βλέπουμε πολλές ευκαιρίες και όλες αυτές οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα σίγουρα δημιουργούν ευκαιρίες και για μια εταιρεία σαν την Ergo, γιατί όλα τα Ergo, όπως ξέρετε, συμμετέχει σε όλα τα μεγάλα έργα και πέρα από τις retail εργασίες έχει και πολύ μεγάλη παρουσία στις εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους. Άρα αυτές οι επενδύσεις μας ενδιαφέρουν πολύ και βλέπουμε πραγματικά πολύ καλές προοπτικές για το 2023. Καταρχάς ήταν τιμή μου που βραβεύτηκα και ήταν τιμή μου όλα τα χρόνια, περίπου 5 χρόνια που ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Όπως είπα και νωρίτερα, γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά, χαμηλών τόνων, χωρίς τυμπανοκρουσίες, πολύ αποτελεσματική και νομίζω ότι αυτό φέρνει αποτέλεσμα και αναγνωρίζεται. Ναι, είναι σήμερα η παρουσία μου διαφορετική, άρα ως τέος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είμαι σε μια περίοδο όπου έχει κλείσει ο κύκλος πλέον της Allianz πολύ όμορφα και περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει ο κύκλος της ΕΝΕΝ από 1η Απριλίου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω φοβερή ενέργεια και διάθεση να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου εκεί και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της εταιρείας. Ποιος, κατά την άποψή σας, είναι ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών στην δραστηριότητα την επιχειρηματική? Κοιτάξτε, η ασφάλιση είναι ένας μεγάλος σταθεροποιητικός παράγοντας στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. Οι δύο αυτές εταιρείες, εγώ θα τις κατονομάσω γιατί παραδοσιακά εδώ και χρόνια μας στηρίζουν. Είναι η Ergo, είναι η Allianz και με όλες τις συγχωνεύσεις που λάβαν χώρα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία χρονική περίοδο. Αυτές οι δύο εταιρείες λοιπόν παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, ασφαλίζοντας τον κίνδυνο, ασφαλίζοντας το ρίσκο και δίνουν, αν θέλετε, όλη αυτή τη γόνιμη βάση στις επιχειρήσεις, στους επιχειρηματίες να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, να παράξουν υπεραξία, να παράξουν υπηρεσίες, να παράξουν καινοτομία. Την ασφάλιση πρέπει να την αφήσουν σε γνώστες. Και έχουμε αυτούς τους γνώστες ευτυχώς εδώ και χρόνια στην ελληνική αγορά.